ότι έχει δύο παράδοξα. Το πρώτο είναι ότι προαναγγέλθηκε για πρώτη φορά ότι θα γίνει ένα σχηματισμός σε βάθος χρόνου και θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και εσείς ως δημοσιογράφος ότι οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγελώνται, γίνονται όπως και υποτίμηση λέγανε παλιά. Το δεύτερο παράδοξο είναι γιατί ότι αυτός... Θεωρείτε ότι είναι κακό, κύριε Πουλάκη, να γίνει ένας ανασχηματισμός και να το πούνε ή να μην το πούνε. Εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω την ερμηνεία που δίνεται. Το ότι αυτός το βάθος χρόνου επί μια εβδομάδα που συζητείτε σημαίνει ότι πια γίνεται μια άλλο αλυσβερίση από το ότι να παίρνει ο Πρωθυπουργός την απόφαση όπως έχει το δικαίωμα να κάνει ένα σχηματισμό. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι τον ανασχηματισμό το μάθαμε από τον κύριο Βενιζέλο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και όχι από τον Πρωθυπουργό. Το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι το μήνυμα των εκλογών πάντως, με τις τέσσερις μονάδες περίπου μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του κύριου Σαμαρά ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να καλεί και να λέει ότι η ψήφος δεν είναι χαλαρή και ζητάω όσοι ψηφίσετε να ενισχύσετε την κυβερνητική πολιτική την οποία ακολουθήσαμε όλα αυτά τα δύο χρόνια. Όταν λοιπόν το αποτέλεσμα μετά από δύο μέρες, μετά από αυτή τις δύο προτροπές του Πρωθυπουργού είναι να χάσει το κυβερνητικό σχήμα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ 11 μονάδες ή αν θέλετε μόνο η Νέα Δημοκρατία 7 μονάδες και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά 4 μονάδες, καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα δεν είναι ανασχηματισμός. Το μήνυμα είναι ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία επειδή δεν μπορεί να την υπηρετήσει η ίδια αυτή η κυβέρνηση, σημαίνει ότι πρέπει να πάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο να μιλήσει ο λαός και στις βουλευτικές εκλογές για μια... Εδώ όμως, κύριε Πουλάκη, ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο. Ερχόμαστε στο σημείο που προκύπτει το εξής ερώτημα. Εάν και σε εθνικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί πρώτη κομματική δύναμη, χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει μόνος του, θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση για τις συμμαχίες. Η οποία συζήτηση έχει ανοίξει. Έχει είτε ανοίξει. Πιο απροκάλυπτα από κάποιους, είτε πιο διαφορετικά από κάποιους άλλους. Εσείς, προς τα πού θα προτείνατε στον ΣΥΡΙΖΑ να κοιτάξει και να συνομιλήσει και να συζητήσει με ποιους άλλους πολιτικούς και κομματικούς χώρους? Και βάζω μέσα σε αυτό το ερώτημα που σας θέτω για να μου απαντήσετε συνολικά και την τοποθέτηση του Κώστα Σκανδαλίδη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς θέλω να σας θυμίσω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, έχει πει ότι με αυτό το καλπονοθετικό σύστημα, με το οποίο εμείς δεν είμαστε, ούτε το ψηφίσαμε, ούτε το εγκρίνουμε, αλλά με αυτό θα πάμε σε εκλογές, άρα το πρώτο κόμμα θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Έχει πει λοιπόν ότι και αυτοδυναμία να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να πάρει τέτοια ποσοστά που να του δώσει τις 151 έδρες. Εμείς θέλουμε την πολιτική και την κοινωνική διεύρυνση συμμαχιών, διότι θέλουμε να κυβερνήσουμε. Το με το ποια κόμματα, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω για να τα συνεκτιμήσουμε. Ναι. Πρώτον, δεν έχω πολύ χρόνο όμως να μιλήσει και ο κύριος Αχινίδης. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Πρώτον, δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και το ποια κόμματα θα είναι και με ποια δεν ξέρετε όμως δυναμή. Πολιτικά προς τα που ανατολίζεστε. Δεν γνωρίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη κανένας δεν γνώριζε την καταστροφή της Δημάρ ότι από το 6% θα πάει στο 1,2. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προαναγγέλουμε το αποτέλεσμα και να γνωρίζουμε και να φτιάχνουμε σενάρια. Θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση όμως με στελέχη της Δημάρ. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Να γνωρίζουμε τα κόμματα. Και ένα δεύτερο, να γνωρίζουμε τον πολιτικό και προγραμματικό τους λόγο. Αν παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ ή η ΕΛΙΑ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και με ποιο όνομα θα κατέβει σε εκλογές, εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι πρέπει μέσα στο μνημόνιο και να υπηρετήσουμε και ό,τι έχουμε υπογράψει και όχι στην ανατροπή, καταλαβαίνετε ότι από μόνο του αυτό αποκλείεται. Μάλιστα. Κύριε Σαχινίδη.